Καλησπέρα κύριε Βλάχο. Καλησπέρα Στέργιο και σένα, σε σένα και στους ακροατές σου. Είστε καλά? Πολύ καλά εσείς? Καλά είμαστε κι εμείς. Και καλή εβδομάδα. Ξεχάσαμε να πούμε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα, με υγεία. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Χαίρομαι του χρόνου σας, ειδικά αυτή τη στιγμή δεν είναι και πλέον άπλετος, οπότε σας εκμεταλλευόμαστε γρήγορα. Λοιπόν, καταρχήν λίγο από ένα θέμα της επικαιρότητας στα γρήγορα, γιατί είναι το όνομα του Κουλιαράκη στην επικαιρότητα σήμερα. Δυστυχώς μετά τον τραυματισμό του Γιάννη Μιχαηλίδη. Για τι ποδοσφαιριστή μιλάμε, κύριε Βλάχο, έτσι με δύο λόγια? Καταρχήν να πω ότι είναι ένα διήμερο άσχημων ειδήσεων, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα. Υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Χθες χάσαμε ένα παιδί των Ακαδημιών, τον Παντελή τον Κυριακίδη, ο οποίος φυσικά έδινε μια άνηση μάχη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά άνηση μάχη. Το παιδί ήταν καθυλωμένο σε ένα κρεβάτι και επειδή έζησα την περίοδο του δυστυχήματος, ας πούμε, γιατί ήταν πολύ έντονο τότε, σαφώς και εμάς μας έχει αφήσει έτσι μια πολύ μεγάλη πικρία όλο αυτό το γεγονός. Είχαμε και το άτυχο περιστατικό φυσικά τώρα και με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη, που αντιλαμβάνεις ότι είναι ένας τραυματισμός ο οποίος πηγαίνει αρκετά πίσω την καριέρα, χρονικά έτσι, την καριέρα κάθε ποδοσφαιριστή. Φυσικά ανοίγουν δρόμοι για κάποια παιδιά που έρχονται σαφώς από κάτω. Τώρα, όσον αφορά τον Κωνσταντίνο του Κουλιαράκη, που αφορά και η ερώτησή σας, είναι ένα παιδί το οποίο μοιάζει πολύ με τον Γιάννη τον Μιχαηλίδη. Δηλαδή, είναι ένα παιδί με σχεδόν την ίδια σωματική διάβλαση. Είναι ένα παιδί το οποίο και αυτό έχει ως προσόν του το πολύ, πάρα πολύ καλό αριστερό του πόδι. Σωστά. Πολύ καλή μεταβίβαση, καλή η τεχνική του. Απλά αυτά τα κομμάτια τα οποία χρειάζονται εξέλιξη και βελτίωση είναι όποια κομμάτια εμφανίζονται ως εντός εισαγωγικών προβλήματα για τα παιδιά που φτάνουν ψηλά, τους αμυντικούς μας κυρίως, γιατί δεν αντιμετωπίζουν τόσο δύσκολα παιχνίδια και τόσο δύσκολους αντιπάλους στις χαμηλότερες κατηγορίες. Οπότε ηλικιακές κατηγορίες, ηλικιακές, έτσι, δεν μιλάω για το Super League 2, γιατί αυτό είναι κάτι που μπήκε τώρα στη ζωή μας. Και σίγουρα χρειάζεται βελτίωση στο κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με την αμυντική συμπεριφορά, πράγμα το οποίο σίγουρα θα συμβεί στην πρώτη ομάδα. Μου έκανε εντύπωση και το κλείνουμε. Ότι συνάδελφός σας είναι στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, σε ερώτηση που το έκανα, έτσι μιλήσαμε πριν από λίγο, ότι αν χρειαστεί να παίξει ο Κωνσταντίνος, μπορεί να παίξει στα βαθιά κατευθείαν, και ήταν πολύ σίγουρη η απάντηση ότι μπορεί να παίξει. Πνευματικά δηλαδή, ναι, ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά, προφανώς δεν είναι. Εμείς πιστεύουμε ότι τα παιδιά έχουν πάρει την εκπαίδευση που πρέπει, φτάνοντας ως την ΚΑΠΑ 23 φέτος, έτσι, στη Β' ομάδα, που για μας ήταν ένα θείο δώρο. Η απόφαση αυτή για να δημιουργηθούν αυτές οι ομάδες για μας ήταν ένα θείο δώρο. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα παιδιά που φτάνουν εκεί και μάλιστα αγωνίζονται, γιατί τώρα ο Κουλιαράκης έχει πέρσει, όχι μόνο ο Κουλιαράκης και οι υπόλοιποι, αλλά επειδή συζητάμε για αυτόν, έχει πάρει και ένα σερί 17, τώρα 18, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό παιχνιδιών στη Super League 2. Σαφώς και το επόμενο βήμα θα είναι η χρησιμοποίησή του στην πρώτη ομάδα. Τώρα, το πώς θα σταθεί εκεί το κάθε παιδί δεν έχει να κάνει μόνο με την ετοιμότητά του. Βεβαίως. Την αγωνιστική αλλά και την ψυχοπνευματική. Εκεί φυσικά υπάρχουν άλλοι παράγοντες, οι οποίοι ευτυχώς στο κλαμπ είναι τέτοιοι, και μιλάω και για πρόσωπα, έτσι, που στο κομμάτι της ψυχολογίας είναι μέτρ, όπως είναι ο προπονητής μας, ο κ. Λουτσέσκου, που πιστεύω ότι με τον τρόπο τους μπορούν σιγά σιγά και σταδιακά να περάσουν, να βάλουν ένα παιδί στην αγωνιστική δραστηριότητα της πρώτης ομάδας. Είχαμε τον ημιτελικό του Βόλου του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ 3-1. Και πλέον έχουμε, κύριε Βλάχο, τελικό Θεσσαλονίκης στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17, μιας και ο Άρης έκανε μεγάλη νίκη κόντρα στην ΑΕΚ με 3-0, 3 ώρες χρονικά πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τους ειδήμονες, η ΚΑΠΑ 17 δεν έπιασε top εμφάνιση και top απόδοση, αλλά έκανε τη δουλειά που έπρεπε. Λίγο έτσι να μας δώσετε τα φώτα σας, μιας και είστε πολύ κοντά στην ομάδα, για το τι να περιμένουμε για την Τετάρτη κυρίως, και τα παιδιά αυτά πως προσπαθούν σε καθημερινή βάση να είναι σε top επίπεδο. Καταρχήν να σας πω ότι το Final Four δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι. Εμείς θεωρούμε ότι το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 με τον τρόπο που διεξάγεται δεν είναι και τόσο δίκαιο. Θα προτιμούσαμε και έχουμε κάνει και τις εισηγήσεις μας, τις εκθέσεις μας στο παρελθόν, ότι θα πρέπει να είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα, όπως είναι και της ΚΑΠΑ 19. Όπως είναι και της ΚΑΠΑ 15. Σωστά. Έτσι, απλά της ΚΑΠΑ 15 είναι λιγότερες οι ομάδες, γι' αυτό είναι πανελλήνιο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, γιατί σε ένα μαραθώνιο πρωταθλήματος αυτός που είναι ο καλύτερος στο τέλος είναι αυτός που θα βγει και πρωταθλητής. Δεν σας κρύβω ότι ο αυτοσκοπός δεν είναι ο πρωταθλητισμός, αλλά μοιραία
οι ομάδες του ελληνικού αυτού είναι λογικό να κάνουν και σαφώς πρωταθλησμό. Ο αυτοσκοπός είναι η όσο καλύτερη εκπαίδευση των ποδοσφαιριστών, ώστε να είναι έτοιμοι όταν θα ζητηθούν σε πρώτη φάση από την ΚΑΠ 23 πλέον και σίγουρα όσον αφορά και στη συνέχεια στην πρώτη ομάδα. Τώρα το τουρνά αυτό, okay, ο ΠΑΟΚ τερμάτισε πρώτος στον Βόρειο Όμιλο και ο Άρης δεύτερος. Στην Αθήνα αντιστοίχως η πρώτη ήταν η ΑΕΚ και ο δεύτερος ήταν ο Ατρόμητος. Ήταν η έκπληξη του φετινού Final Four το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν βρέθηκαν σε αυτό. Έχει να κάνει όμως κατά βάση και με το γεγονός ότι η δημιουργία των δεύτερων ομάδων απορρόφησε, τράβηξε πολλούς παίκτες προς τα πάνω, με αποτέλεσμα να δυναμωθούν τα παρακάτω γκρουπ, όπως έγινε και με την ΚΑΠΑ 19 κυρίως του Ολυμπιακού, αλλά και τη δική μας και του Παναθηναϊκού, όπως έγινε και με τις ΚΑΠΑ 17 του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Εμείς έχουμε την τύχη τώρα σε αυτή την φουρνιά να διαθέτουμε, πιστεύω, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρχει τα τελευταία χρόνια σε υλικό, σε ποδοσφαιριστές. Τερματίσαμε με αρκετή διαφορά πρώτη. Χθες πράγματι στον ημιτελικό δεν πιάσαμε την αποπόδοση, αλλά ξέρετε, αυτά τα παιχνίδια έχουν και την ιδιαιτερότητα του ότι δεν υπάρχει επόμενη ευκαιρία. Δηλαδή, αν το παιχνίδι δεν καταφέρεις να το κερδίσεις και μάλιστα όταν είσαι το μεγάλο φαβορί του τουρνουά και όλοι περιμένουν, ας πούμε, από εσένα πράγματα, υπάρχει και μια πίεση εκεί η οποία είναι λίγο εντονότερη στα παιδιά και ίσως αυτός ήταν και ο λόγος που δεν παίξαμε και δεν παίξαμε τόσο καλά όσο θα περιμέναμε να παίξουμε. Παρ' όλα αυτά, πολλά από τα πράγματα που θέλαμε να γίνουν γίνανε στο παιχνίδι, απλά γίνανε με μια, ας το πούμε, χρονική καθυστέρηση. Περιμέναμε πιο νωρίς να δούμε την ομάδα καλύτερη, την είδαμε μετά το 50-55. Εν πάση περιπτώσει όμως, οι γενικές γραμμές, το αποτέλεσμα σαφώς και είναι δίκαιο. Χάσαμε και άλλες ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να έχουμε μεγαλύτερο σκορ. Το θέμα είναι τώρα ότι φτάσαμε στο τελικό. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι έχει φτάσει και ο Άρης, κάτι που δείχνει. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο κάτω όμιλος, ο Νότιος, επειδή έχει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, αρκετές, Ατρόμητο, Τρίπολη, είναι πολύ δυνατός. Και ο δικός μας όμιλος, όπως αποδεικνύεται, γιατί ο Άρης κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία την ΑΕΚ, που ήταν πρώτη στο Νότιο όμιλο, όπως είπαμε, χαρακτηριστική ευκολία, γιατί παρακολουθούσε το μάτι, ήταν κυριαρχικός όλο το διάστημα του παιχνιδιού, δεν έχασε ποτέ τον έλεγχο του παιχνιδιού. Οπότε περιμένουμε ένα πολύ καλό τελικό Τετάρτη. Να φανταστώ ότι αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι γίνεται το πρωτάθλημα σε δύο ομίλους, έχει να κάνει, κύριε Βλάχο, με οικονομικούς λόγους, μετακινήσεων κτλ. Ή δεν ξέρει κανένας γιατί δεν γίνεται ένα νέο πρωτάθλημα? Ναι, κατά βάση, επειδή δίνεται η ευκαιρία και πολύ σωστή κατά την άποψή μου να συμμετέχουν ομάδες σε αυτό το πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 και από αυτές που δεν βρίσκονται πλέον στη Super League 1. Δηλαδή, η Ξάνθη έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 της Super League. Γιατί έχει μια πολύ καλή ακαδημία, υποβιβάστηκε η πρώτη ομάδα. Αν δεν επιτραπεί σε αυτά τα παιδιά, σε αυτές τις ομάδες να πάρουν μέρος, δεν βοηθάνε την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και της κάθε ομάδος. Είναι σαν να ευνοχίζει στην ουσία τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε η Super League τι έκανε, έδωσε τη δυνατότητα στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 17 να πάρει μέρος και η Ξάνθη και ο Πανιόνιος στον Νότιο Όμιλο, που πλέον βρίσκεται στην τρίτη εθνική και όμως η ακαδημία. Παρόλα αυτά, οι ακαδημίες του είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές. Ο αριθμός λοιπόν αμέσως μεγάλωσε των ομάδων. Κάποιες ομάδες δεν μπορούσαν να σηκώσουν το βάρος της μετακίνησης και δυστυχώς, ενώ τα προηγούμενα, μάλλον όχι τα προηγούμενα, πριν από 4-5 χρόνια η διαδικασία ήταν λίγο διαφορετική. Δηλαδή τα έξοδα τα αναλάμβανε όλα η Λίγκα, τώρα τα έξοδα βαραίνουν τις ομάδες. Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές ομάδες να μην μπορούν να ακολουθήσουν αυτόν τον τρόπο του πανελλήνιου, ας πούμε, πρωταθλήματος και όταν γίνανε οι εισηγήσεις το καλοκαίρι επικράτησε το σενάριο των δύο ομίλων. Ξαναλέω, για μας δεν είναι ευνοϊκό, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά αυτή την περίοδο. Πάντως το είπατε και εσείς νωρίτερα και είναι αλήθεια, το λέτε όλοι όσοι εργάζεστε χρόνια τώρα στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, ότι αυτό που έχει σημασία είναι η εκπαίδευση και να είναι ένα παιδί έτοιμο πνευματικά, σωματικά, ποδοσφαιρικά, όταν έρθει η ώρα να παίξει την πρώτη ομάδα. Αλλά η εκπαίδευση είναι πιο εύκολη όταν είσαι χαμογελαστός, έτσι δεν είναι? Όταν έχεις νίκες, όταν έχεις τίτλους, από το να εκπαιδεύεσαι μέσα από ήττες, θα πω εγώ, που είμαι απ' έξω. Η εκπαίδευση μέσα από τις ήττες ίσως είναι, χρησιμοποιήσω τη σωστή λέξη, όχι χρησιμότερη, ίσως είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι και κάτι τέτοιο, και μία ήττα και μία άσχημη κατάσταση, ώστε να βγεις δυνατότερος μετά από αυτό. Σαφώς και κανείς δεν θέλει να χάνει, έτσι, προς Θεού. Απλά λέω ότι και η ήττα αποτελεί κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Σαφώς και όταν η ομάδα κερδίζει και κατακτά τίτλους, τα παιδιά μπαίνουν και σε αυτή τη λογική που πλέον αποκτάνε το μέταλλο του πρωταθλητή. Βλέπετε τον Τσιγκάρα και τον Λίρατζι και τον Μιχαηλίδη φυσικά, ότι είναι πανέτοιμοι, κατά την άποψή μου, έτσι. Ότι ήταν πανέτοιμοι για να μπουν και να σηκώσουν και το βάρος της φανέλας και τον πρωταθλητισμό. Αποδείχθηκε, περίτρα. Έτσι δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Ειδικά από τη στιγμή που χρησιμοποιήθηκαν. Δεν θα πω ότι χάρη σε αυτούς, μάλλον ότι αυτή είναι ο λόγος που το σερί της ομάδας και βέβαια όχι. Αλλά παίξαν ένα πολύ σημαντικό ρόλο και αυτοί σε αυτό το τελευταίο, ας πούμε, πολύ μεγάλο μακρύ σερί με τις τόσες νίκες κτλ. Έπαιξαν και αυτοί το ρόλο τους και είναι εισάξια μέλη της ομάδας, για να μην πω και απαραίτητα και κομβικά, ας πούμε, μέλη της ομάδας. Έτσι δεν είναι. Άρα ο σκοπός για μας είναι αυτός. Αν ήταν δυνατόν να παίζανε όσο γίνεται περισσότεροι ποδοσφαιριστές, και ας μην κατακτούσαμε τόσους τίτλους. Αν παρακολουθήσατε, φαντάζομαι, την συνέντευξη τύπου του νέου τεχνικού διευθυντή, σε αυτό το μοντέλο αναφέρθηκε όταν μιλούσε για την Μπενφίκα, ότι ο στόχος μας είναι να ετοιμάζουμε παίχτες για την πρώτη μέρα. Αν αυτό συνδυαστεί και με τίτλους, είναι το ιδανικότερο. Γιατί αποκτούν το μέταλλο που σας είπα νωρίτερα του πρωταθλητή. Πάντως αυτό που είπε ο κύριος Μπότο, ότι καλό θα είναι να παίζουν παιδιά σε μεγαλύτερες ομάδες ηλικιακά, ο ΠΑΟΚ το κάνει από την πρώτη στιγμή που οι ακαδημίες σαν να διοργανώθηκαν, έτσι δεν είναι? Άρα να πούμε τα καλά του ΠΑΟΚ. Από την πρώτη μέρα το κάνει, νομίζω. Μα να πούμε τα καλά, νομίζω ότι τα καλά είναι περισσότερα. Ναι, το κάνουμε πολλά χρόνια πριν. Φυσικά έχοντας και την τεχνογνωσία, δηλαδή. Και οι διευθυντές και ο γενικός διευθυντής που είναι τόσα πολλά χρόνια. Και στη συνέχεια από τη στιγμή τώρα που πλέον τρέχει αυτό το μοντέλο με τον τεχνικό διευθυντή, δηλαδή ο Βαγγέλης ο Κρουζιτόπουλος και ο Γιώργος ο Γεωργιάδης και την πολύ καλή συνεργασία, ας πούμε, που έχουμε. Αυτά είναι πράγματα που λειτουργούν εδώ και αρκετά χρόνια στην Ακαδημία. Σαφώς και οι πολύ καλύτεροι παίκτες που είναι, ας πούμε, θεωρούμε εμείς ότι είναι σε ένα top επίπεδο, αγωνίζεται στην παραπάνω ηλικιακή κατηγορία. Ας πούμε, δείτε και φέτος ότι έχει χρησιμοποιηθεί η βάση, ας πούμε, στην ΚΑΠΑ 19 που η ηλικία είναι 2003. Εμείς χρησιμοποιούμε κατά βάση 2004, κάποιους 2005 και αγωνίστηκε και 2006 ο Τζίμας σε παιχνίδι, νομίζω μέσα στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, με την ΚΑΠΑ 19. Δηλαδή αυτή τη λογική την έχουμε πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια. Πρώτη τελευταία ερώτηση, κύριε Βλάχο. Να περιμένουμε ένα ωραίο παιχνίδι την Τετάρτη, ή θα καταβάλει τα παιδιά του Άρη και του ΠΑΟΚ το άγχος? Έχετε δει πολλούς τελικούς, τα ζείτε τα παιδιά κάθε μέρα. Κοιτάξτε, κατά βάση τα παιχνίδια αυτά, και αυτό προσπαθούμε πάρα πολύ να το αλλάξουμε. Δηλαδή να μην αλλάξουν τις ρουτίνες τους, να μην αντιληφθούν ότι είναι τελείως κάτι τελείως διαφορετικό που τελειώνει, ας πούμε, ο κόσμος την επόμενη μέρα. Προσπαθούμε να τους αποβάλουμε όσο γίνεται το άγχος, και αυτό που ζητάμε είναι όχι μόνο να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά θέλουμε να το κερδίσουμε και με το δικό μας τρόπο. Δηλαδή να παίξουμε με τον τρόπο μας, να παίξουμε καλά, να παίξουμε όσο γίνεται πιο ανταγωνιστικά. Φαντάζομαι για την πλευρά του Άρη κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει. Είναι λίγο δύσκολο να δούμε ένα πολύ πολύ θεαματικό παιχνίδι. Σίγουρα θα δούμε ένα παιχνίδι με πολύ καλή τακτική συμπεριφορά και από τους δύο, γιατί και οι δύο προπονητές είναι, γιατί και ο Πέτρος Σαββακίδης ο δικός μας και ο Κώστας ο Καζάνας του Άρη που έχει περάσει από εμάς στο παρελθόν, είναι και οι δύο πολύ καλοί, πολύ καλά εκπαιδευμένοι προπονητές και στο τακτικό κομμάτι πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι, εμείς που μας ενδιαφέρει. Ελπίζω να είναι και να παρουσιάσει και καλή εικόνα σε αυτούς που θα το παρακολουθήσουν από τη τηλεόραση. Ωραία, και τελευταία ερώτηση. Στην πρώτη πιλωτική χρονιά των ομάδων Β, υπάρχει ικανοποίηση ότι αυτό που θέλαμε σε πρώτη φάση γίνεται? Να διοχετεύονται παιδιά εκεί να παίζουν με καλές ομάδες, γιατί και η Β' Εθνική έχει καλές ομάδες, Super League 2. Είμαστε εντάξει? Αδιαμφισβήτητα ναι, ανεξάρτητα από αποτελέσματα, συνθήκες κτλ. Και με βάση το γεγονός ότι η απόφαση υπάρχει εν μία νυχτή, δηλαδή πολύ γρήγορα, και έπρεπε να στηθεί όλο αυτό. Δεν είχαμε προετοιμαστεί, ήρθαν παιδιά που είχαν αποχωρήσει όπως ο Σαλαμούρας, ο Μελετίδης κτλ. Για να στελεχώσουν αυτό το group. Για πρώτη, φυσικά υπάρχει ένα πάρα πολύ επαγγελματικό team εκεί, πολύ καλό team το οποίο δουλεύει ακριβώς στο επίπεδο της πρώτης ομάδας, ας πούμε. Για μένα, όχι για μένα, για όλους μας κρίνεται απολύτως θετικό
όλο αυτό το γεγονός και είναι κάτι το οποίο, για το οποίο θα το πω εντός εισαγωγικών, πολεμούσαμε πολλά χρόνια. Οι διευθυντές μας βασικά και όλη η Ακαδημία, προσπαθώντας να πείσουμε, όχι μόνο εμείς, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και μάλιστα σε μια σύμφωνη γνώμη όλων, πιέσαμε πολύ περισσότερο για να μπορέσει να τρέξει αυτό το project. Και είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι, γιατί πλέον τα παιδιά μπαίνουν σε ένα πολύ διαφορετικό και πολύ ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, πολύ δύσκολο, γιατί η Β' Εθνική είναι ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, δεν έχει καμία σχέση με την Α' Εθνική για όσους το γνωρίζουν, έχουν παίξει, έχουν κουτσάρει ομάδες κτλ. Είναι πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα εκεί. Ήταν το ιδανικό, πιστεύω, για μας και σίγουρα τα επόμενα χρόνια θα εξελιχθεί πολύ περισσότερο, γιατί οι ομάδες μας θα είναι πολύ πιο γεμάτες, γιατί πλέον ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό το group και οι ομάδες μας η ομάδα αυτή θα στελεχωθεί πολύ, πολύ πιο... όχι πιο με καλύτερους παίκτες απλά, αλλά και με καλύτερο προγραμματισμό και οργανόγραμμα, γιατί τώρα γίνανε όλα ξαφνικά. Καταχράζουμε για ακόμα ένα λεπτάκι του χρόνου σας. Επειδή η ανάλυση είναι η ζωή σας, βλέπετε καθημερινά παιχνίδια ειδικά του ΠΑΟΚ, τι πρέπει να προσέξει ο μεγάλος ΠΑΟΚ, η πρώτη ομάδα, την Πέμπτη στη Γάνδη? Αυτό που είδατε, κάτι σας έκανε εντύπωση που δεν το είδαμε εμείς, από το παιχνίδι της Γάνδης στην Τούμπα την περασμένη Πέμπτη? Το σίγουρο είναι ότι ξέρει ο προπονητής και το επιτελείο του, ξέρουν πολύ καλά τι πρέπει να προσέξουν. Το ξέραν και στο πρώτο παιχνίδι. Το διάβασαν πολύ καλά. Αμήνθηκαν πάρα πολύ καλά, γιατί είναι μια ομάδα η οποία έχει έναν ενθουσιασμό στην αρχή. Παίζει και ένα ιδιαίτερο σχηματισμό. Αυτό το 3-5-2 που σε φάση ανάπτυξη είναι 3-2-5. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω κάπως έτσι θα πάει και το δεύτερο παιχνίδι. Πρέπει να αμυνθούμε πολύ καλά, να είμαστε πολύ compact. Και σίγουρα θα βρούμε τις ευκαιρίες μας μπροστά. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να σκοράρουμε στο Βέλγιο και να πάρουμε την πρόκριση. Πάντως περιμένουμε ένα οριακό μάτς, κύριε Βλάχο. Δηλαδή και οι δύο ομάδες. Ναι, όπως ήταν και το άλλα πρώτο. Άλλα καλά έχουν, ναι, οι άλλοι. Άλλη μία, δηλαδή δεν ξεχωρίζει κάποια να πει ότι μιλάμε για φαβορί. Άρα περιμένουμε ένα μάτς λεπτομέρειες. Μπορεί με παράταση, δεν ξέρω κιόλας. Μπορεί και πέναλτι. Εγώ πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι η ομάδα θα σκοράρει. Δεν το βλέπω τόσο εύκολο να δεχτεί δύο τέρματα. Δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να είναι και λόγω των συναισθημάτων, αλλά πιστεύω ότι θα σκοράρει η ομάδα και θα βρει την πρόκριση χωρίς να πάμε πιο μακριά, να φτάσουμε χρονικά πιο μακριά. Ήταν λίγο ψυχοφθόρο με τη Midland. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε ήτανε πάρα πολύ. Πολύ ψυχοφθόρο, ήτανε. Ναι, και πρωτόγνωρο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βλάχο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, Γιάννης Βλάχος, αναλυτής των Ακαδημιών του ΠΑΟΚ.